θα υπάρξει περαιτέρω πτώση των τζίρων σε όλες τις επιχειρήσεις. Διότι τα εισοδήματα των καταναλωτών πελατών μας είναι σταθερά, με αποτέλεσμα είναι πολύ απλά τα πράγματα, όταν τα προϊόντα αυξηθούν και τα διαθέσιμα εισοδήματα είναι σταθερά ή μειωμένα, ο κόσμος μειώνει την κατανάλωσή του και ιδιαίτερα σε προϊόντα τα οποία είναι δεύτερα και τρίτα στην καθημερινότητά του και στις προτιμήσεις του. Ένα από αυτά είναι η ένδυση και η υπόδηση. Δύσκολος προβλέπεται ο φετινός χειμώνας για όλους τους κλάδους μετά την είδηση ότι έρχονται ανατιμήσεις στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, καύσιμα και ενέργεια. Η είδηση αυτή έχει αρχίσει να αναστατώνει όλους τους κλάδους, όπως είναι και ο κλάδος του λιανεμπορίου, καθώς οι πολίτες θα προτιμούν να παίρνουν αρχικά αγαθά πρώτης ανάγκης, αφήνοντας για λίγο στην άκρη ένδυση και υπόδηση. Γεγονός που φέρνει την μείωση της επισκεψιμότητας αλλά και του τζίρου στις τοπικές αγορές. Εδώ και μέρες είμαστε δέκτες από μεγάλα κανάλια των Αθηνών αλλά και από επίσημα κυβερνητικά χείλη ότι λόγω της αύξησης των τιμών των πρώτων υλών αλλά και των άβλων ότι επίκυνται κάποιες αυξήσεις σε είδη της καθημερινότητάς μας πρώτης ανάγκης καθώς και στην ενέργεια και στα καύσιμα. Από εκεί και πέρα το διάστημα αυτό υπάρχουν πολλά παράπονα από συναδέλφους ότι όλη αυτή η συζήτηση κάνει κακό στην αγορά. Έχει πέσει η κίνηση και είναι λογικό γιατί οι πελάτες μας, παύλα καταναλωτές, φοβούνται το τι χειμώνας έρχεται με αποτέλεσμα να έχουν σταματήσει να αγοράζουν τα περισσότερα προϊόντα που υπάρχουν στην αγορά της Καβάλας, εκτός της καθημερινότητάς τους. Πρέπει άμεσα να σταματήσει όλη αυτή η παραφιλολογία και να υπάρξουν επιτέλους γενναίες μειώσεις φόρων γιατί ύστερα από μια δεκαετή οικονομική κρίση καθώς και μια διετή κρίση της πανδημίας, δεν μπορεί το πορτοφόλι του καταναλωτή, αλλά ούτε και οι επιχειρήσεις, να αντέξουν τέτοιου είδους αυξήσεις. Από εκεί και πέρα, αναμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην έκθεση. Ακούσαμε ότι ο καφές μάλλον θα πάει στο ΦΠΑ του 6%, αλλά πρέπει να μειωθεί και γενναία και το θέμα της ενέργειας. Πρέπει δηλαδή να καταλάβουμε ότι από το 1,65 που πληρώνουμε τη βενζίνη δεν μπορεί το 1,10 και πλέον να είναι φόροι. Όπως επίσης πρέπει να υπάρχει σημαντική μείωση και στην ηλεκτρική ενέργεια. Αναμένουμε τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού και από Δευτέρα θα ξανατοποθετηθούμε εάν και εφόσον χρειαστεί. Λόγος μάλιστα έγινε και η αύξηση στην τιμή του καφέ, αναγκάζοντας με αυτόν τον τρόπο μεγάλο ποσοστό των πολιτών να μειώσουν ή και να σταματήσουν την κατανάλωση του καφέ από τα καταστήματα. Τι τιμή στο καφέ, τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, θα παίρνετε καφέ? Θα φτιάχνουμε σπίτι μας. Θα κόψετε, δηλαδή, το καφέ επειδή θα αυξηθεί η τιμή. Έτσι αλλιώς από το σπίτι μας παίρνουμε. Ναι. Καλύτερα. Ξέρετε οι τιμές και στα άλλα προϊόντα και στα είδη πρώτης ανάγκης, τι θα κάνετε? Είναι μια οικονομική κρίση, θα λέγαμε. Τι να κάνουμε, ό,τι χρειαζόμαστε θα τα παίρνουμε. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Τα παίρνουμε τα απαραίτητα. Ξάνετε η τιμή στο καφέ, πώς σας φαίνεται? Στο καφέ θα το κόψουμε. Θα κόψουμε το καφέ. Στα είδη πρώτης ανάγκης που αυξάνεται η τιμή, θα κάνετε? Θα κόψετε κάτι? Μάλλον όλα θα τα κόψουμε άμα ανεβούνε. Στην τιμή του καφέ, πώς σας φαίνεται αυτό? Ξάνετε η τιμή του καφέ? Όσο να είναι, δυσκολεύουν τα πράγματα. Πιστεύετε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα της πανδημίας? Ναι. Θα παίρνετε καφέ από εδώ και πέρα ή λιγότερο που αυξάνετε θα το σκεφτείτε? Θα παίρνουμε κανονικά, εντάξει. Ο καφές είναι τρόπος ζωής. Ξυπνάς και σκέφτεσαι τον καφέ. Στα άλλα πράγματα που θα αυξηθούν, ας πούμε, στα είδη πρώτης ανάγκης, στα καύσιμα, θα κάνετε κάποια κράτη? Κάποια κράτη θα κάνουμε, όσο να είναι. Από κάπου πρέπει να κάνεις κάποια κράτη. Κάτι θα κόψεις, δηλαδή. Ναι. Τα είδη πρώτης ανάγκης που αγγίζουν οι ανατιμήσεις ανήκουν και τα καύσιμα όπως είναι η βενζίνη και το πετρέλαιο. Με το πιο σημαντικό για όλους τους πολίτες να είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου θα αυξηθεί το φετινό χειμώνα. Κοιτάξτε, από πέρσι το Σεπτέμβριο έχει ξεκινήσει άνοδος του αργού πετρελαίου. Έγινε πιο έντονο τους τελευταίους μήνες από την αρχή του καλοκαιριού του 2021 και έχουμε μια αύξηση που πολύ πιθανόν θα έχει ξεπεράσει το 70%. Δηλαδή θέλω να πω ότι πέρσι το αργό την αντίστοιχη περσινή περίοδο ήταν στα 40 δολάρια και σήμερα αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει ξεπεράσει τα 75 δολάρια. Όπως έχω τονίσει πάρα πολλές φορές για το συγκεκριμένο προϊόν είναι σίγουρα χρηματιστηριακά τα παιχνίδια που παίζονται στα χρηματιστήρια παγκοσμίως και είναι κάτι που σαν χώρα, σαν κοινωνία δεν μπορούμε να το επηρεάσουμε. Ναι. Το μόνο που μπορούμε να επηρεάσουμε σαν ελληνική κυβέρνηση νομίζω είναι
η μείωση των ειδικών φόρων κατανάλωσης που επιβάλλονται στα προϊόντα τα οποία διαθέτουμε σαν πρακτηριούχοι. Και ένα προϊόν το οποίο είναι σίγουρα πιο ευάλωτο για τους καταναλωτές είναι για το πετρέλαιο θέρμανσης, αν αυτή ήταν και αυτός ήταν ο λόγος της επικοινωνίας. Έχουμε υψηλότερους φόρους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και θεωρώ ότι ίσως είναι η στιγμή, χωρίς να είμαι αισιόδοξος, να μειωθούν αυτοί οι φόροι. Αυτό. Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει, κύριε Πρόεδρε, αυτό? Κοιτάξτε, πάρα πολύ προεκλογικά το έχουν ανακοινώσει, το έχουν πει, το έχουν ανεβάσει πάρα πολύ ψηλά στην ατζέντα. Διαχρονικά τα τελευταία χρόνια από το 2000 και εδώ, από το 2010 συγγνώμη και εδώ, δεν έχω δει κάτι τέτοιο. Οι φόροι αυξάνονται παρά μειώνονται. Και αυτό είναι και πρόβλημα για τους καταναλωτές πάρα πολύ μεγάλο, γιατί το να αγοράσεις ένα βαρύλι πετρέλαιο και το πληρώσεις πάνω από το 50% της αξίας του σε ειδικό φόρο κατανάλωσης, που έχω, όπως πει πολλές φορές, είναι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης επιβάλλεται σε είδη πολυτελείας και το πετρέλαιο θέρμανσης δεν είναι είδος πολυτελείας. Δεν έχω δει πουθενά τα τελευταία χρόνια να υπάρξει κάποια γενναία μείωση. Αυτό που έχω ακούσει από πληροφορίες δημοσιογραφικές κυρίως είναι ότι θα υπάρχει μια γενναία αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης. Που εμείς σαν ομοσπονδία, σαν πρατηριούχοι, είμαστε κατά των επιδομάτων. Θέλουμε να είναι φτηνό το προϊόν για να μπορεί πολύ άμεσα και γρήγορα να το πάρει ο καταναλωτής. Μάλιστα. Κάτι που βέβαια δεν βλέπετε να ισχύει φέτος το χειμώνα. Έτσι. Θα είναι λίγο δύσκολη η τιμή, η απλησίαστη θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το πετρέλαιο θέρμανσης, έτσι. Κοιτάξτε, όλα τα χρόνια το πετρέλαιο δυστυχώς, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι χρηματιστηριακό προϊόν, ανεβαίνει, κατεβαίνει. Απλώς ένα παραπάνω φέτος, νομίζω, λόγω της πανδημίας, λόγω της οικονομικής δυσκολίας που περάσαμε και όλα αυτά τα χρόνια, θα είναι ακόμα πιο δύσκολο και ακόμα πιο βαρύ για τις τσέπες των καταναλωτών.